Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο άνθρωπος που είναι εδώ μαζί μου σήμερα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αν και είναι η πρώτη φορά που δίνει τηλεοπτική συνέντευξη, η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε έναν τηλεοπτικό σταθμό για να πει τις απόψεις του. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά γνωστός. Έχει πάρα πολλούς φίλους, έχει κάποιους που τον συμπαθούν πάρα πολύ, έχει κάποιους που ίσως δεν τον συμπαθούν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κάνετε μια υπέρβαση σήμερα, κύριε Γιαννακόπουλε, και είστε εδώ μαζί μας στην πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Χαρά μου είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να αισθάνεστε άνετα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναβρεθεί. Είναι η πρώτη φορά, αλλά με αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταθείτε καλύτερα, να χαλαρώσετε και να το απολαύσετε. Πολύ ωραία. Που λένε. Και πραγματικά χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί σήμερα. Γιατί είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές λέμε πράγματα για έναν άνθρωπο ή έχουμε άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχουμε γνωρίσει και χωρίς να τον έχουμε ακούσει. Και αυτό είναι ίσως. Ό,τι πιο λάθος υπάρχει, υπό την έννοια ότι για να συμφωνήσει να διαφωνήσει κάποιος μαζί σας, πρέπει να σας ακούσει πρώτα. Σίγουρα έτσι είναι. Ο καθένας διαμορφώνει μια άποψη, είτε έχοντας γνωρίσει κάποιον είτε όχι, αλλά το πιο σωστό είναι να έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο και να μπορείς να έχεις μια εμπεριστατωμένη άποψη. Οι περισσότεροι από εμάς σας έχουμε γνωρίσει μόνο μέσα από τον Παναθηναϊκό, μόνο μέσα από την τηλεόραση, μόνο μέσα από τα αθλητικά δρόμενα, από τα κύπελα, από τις επιτυχίες, από την πορεία του Παναθηναϊκού, από τις αποτυχίες, από τις εύκολες και τις δύσκολες στιγμές, έτσι. Λογικό είναι. Ο αθλητισμός είναι κάτω από το φως της δημοσιότητας, κερδίζει όλα τα υπόλοιπα και λογικό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν και πολλά άλλα μεγάλα κεφάλαια που θέλω να συζητήσουμε μαζί. Πριν το κάνουμε, πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο. Έχει το όνομα του παππού του, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που το 1924 άνοιξε φαρμακείο στην Οδό Πειραιός, όπου και δούλευαν τα τρία παιδιά του, Παύλος, Θανάσης και Κώστας Γιαννακόπουλος. Το 1960 ο πατέρας του Παύλος ιδρύει την αυτοκρατορία του φαρμάκου με την εταιρεία Φαρμαγιάν. Καταφέρει να γίνει αποκλειστικός αντιπρόσωπος μεγάλων διεθνών εταιριών και το 1971 η Φαρμαγιάν μετανομάζεται σε Vianex. Η αυτοκρατορία γιγαντώνεται και 50 χρόνια μετά το πρώτο εγχείρημα γεννιέται ο μικρός συνεχιστής της οικογενειακής αυτοκρατορίας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1974. Είναι πρόεδρος εταιρείας φαρμάκων Vianex και ιδιοκτήτης του ομίλου DPG Digital Media. Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Μαροσούλη, με την οποία έχουν δύο παιδιά, τον Παύλο και τη Δέσποινα. Το ευαίσθητο σημείο του μπαμπά Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο γιος έχει το όνομα του αγαπημένου του πατέρα και η μονάκριβη του κόρη το όνομα της μητέρας. Λατρεύει τα γρήγορα αυτοκίνητα, αν και ξεφεύγει από τα δεδομένα. Γυμνάζεται καθημερινά, ωστόσο κάποιες φορές παρέα του είναι το τσιγάρο. Έκανε μια πρώτη επιχειρηματική προσπάθεια, ανοίγοντας νυχτερινό μαγαζί διασκέδασης, αφού μεγάλη του αγάπη και συντροφιά είναι η χορευτική μουσική. Ως πρόεδρος της Vianex, η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή για όλους τους εργαζόμενους, τους οποίους θεωρεί η οικογένειά του. Είμαι τον κύριο Γιαννακόπουλο, πρόεδρο του ΣΑΦΕΡ. Το 2015 ανεβαίνει ως πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και αντιπρόεδρος της Vianex στο βήμα της Βουλής. Τα στοιχεία σας τα έχουμε δώσει και θα είσαστε υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγες ημέρες απάντησε ενηγματικά σε ερώτηση στα social media για πιθανή ενασχόληση με την πολιτική. Το 2012 και μετά από αμέτρητους τίτλους και φανταστικές πορείες, οι Παύλος και Θανάσης αποσύρονται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γίνεται πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ. Η ομάδα πρωταγωνιστεί και πάλι με τον ίδιο στον προεδρικό θόπο. Παραμένει κυρίαρχη στην Ελλάδα, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Εκρηκτικός, αδιάλακτος, πεισματάρης, παρορμητικός. Ο ιδιορύθμος χαρακτήρας του τον οδηγεί να έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση. Το 2017 και μετά από τον αποκλεισμό από το Final Four, δίνει εντολή στην ομάδα να επιστρέψει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη. Τα βάζει με την Ευρωλίγκα. Με τον Βασίλη Σπανούλη. Με τους προέδρους του Ολυμπιακού. Και τελικά, η ρήξη με τη θύρα 13. Ντούκε στο σπίτι μου κάνετε.
με αποκορύφωμα την προσπάθεια εισβολής χούλιγκαν στο σπίτι του και μάλιστα την ημέρα του μνημοσύνου του πατέρα του. Όλα αυτά τον οδηγούν να αποχωρήσει από την ομάδα μπάσκετ. Μετά από 33 χρόνια οικογενειακής προσφοράς στην ομάδα, 41 τίτλους και περισσότερα από 450 εκατομμύρια ευρώ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφασίζει να αποσυρθεί. Εμένα ο κύκλος μου στον Παναθηναϊκό έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα. Ένας τεράστιος κύκλος αυτός, ένας οικογενειακός κύκλος, και θέλω να ρωτήσω ένας άνθρωπος ο οποίος από παιδάκι φαντάζομαι μεγάλωσε μέσα στην ομάδα, πώς αισθάνεται τώρα που παίρνει αυτή την απόφαση να τον κλείσει αυτόν τον κύκλο? Οι κύκλοι στη ζωή είναι για να ανοίγουν και να κλείνουν. Όντως από παιδάκι πήγαινα στο γήπεδο, με έπαιρνε και ο πατέρας μου και ο θείος μου, πηγαίναμε, βλέπαμε τον Παναθηναϊκό από μικρός, Παναθηναϊκός άρρωστος από μικρό παιδί. Όταν αποφάσισε μάλλον ο πατέρας μου και ο θείος μου να σταματήσουν, ήταν η υποχρέωσή μου τότε να μπορέσω να ασχοληθώ και εγώ με τον Παναθηναϊκό. Ασχολήθηκα. 8 χρόνια ήμουν πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδος. Θεωρώ ότι ήταν κάποια πολύ ωραία χρόνια. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, συγκινήσεις πάρα πολύ έντονες. Αλλά είναι κάτι το οποίο το είχα ανακοινώσει και από πέρυσι, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κλείσει. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση? Φαντάζομαι είναι μια δύσκολη απόφαση και για εσάς. Δεν ήταν εύκολη, γιατί είναι πραγματικά ιστορία μιας ζωής και ιστορία μιας οικογένειας. Τι είναι αυτό που σας έκανε περισσότερο από όλα? Πάνω απ' όλα το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό ένιωθα μόνος. Το να βάζεις αυτή τη στιγμή σε τέτοιες εποχές 8, 10, 12 εκατομμύρια το χρόνο είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μην μπορούσα κιόλας να βάζω αυτά τα χρήματα με τέτοια ευκολία σε αυτές τις εποχές, και ήταν μια απόφαση που είπα ότι άτσι και δεν μπορέσει να έρθει κι άλλος κόσμος δίπλα, αν δεν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να χτίσει μια δική του πολιτεία, ένα δικό του γήπεδο, ώστε να μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, αυτόνομος, αυτοδύναμος, θα πρέπει κι εγώ κάποια στιγμή να αποχωρήσω. Ήταν μόνο το οικονομικό, ή σας πίκρανε και η στάση κάποιων οπαδών, σας πίκρανε το γεγονός ότι κάποιοι, παρά το γεγονός ότι αυτή η οικογένεια έχει δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην ομάδα, στράφηκαν εναντίον σας? Το οικονομικό, σας είπα, ένα κομμάτι ήταν. Ήταν περισσότερο το ότι ένιωθα μόνος. Πολεμούσαμε όλους με την Ευρωλίγκα, με τη διαιτησία, με τον Ολυμπιακό, με τον κόσμο, με όλα μόνος μου. Και ένιωθα ότι δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Και λέω, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει και εγώ αυτό το πράγμα να το σταματήσω. Τώρα βέβαια παραμένετε, έχουν το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας, και θέλω να ρωτήσω αν προχωράει αυτή η διαδικασία της μεταβίβασης της ομάδας, αν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος με τον οποίο να είστε σε συζητήσεις αυτή την ώρα. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, άλλες είναι σοβαρές, άλλες δεν είναι σοβαρές. Έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε ποιες είναι οι σοβαρές. Υπάρχουν κανένα δύο οι οποίες πιστεύω ότι μπορεί και να προχωρήσουν. Α, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δηλαδή αυτή την ώρα. Ναι, θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε λεπτομέρειες και σε ονόματα, αλλά πιστεύω ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποια αλλαγή, ίσως μέσα στο 20, μέσα στο 21. Άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά λένε ότι δεν αλλάζεται εύκολα απόφαση, αλλά κάποιοι άλλοι που ξέρουν και το πάθος σας για τον Παναθηναϊκό και σας έχουν παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, λένε ότι ίσως κάπου πίσω στο μυαλό να υπάρχει και ένα παραθυράκι να αλλάξει αυτή η απόφαση. Ισχύει αυτό? Στα 45 με έχω μάθει από τη ζωή ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή και όσο μπορώ να προδικάσω το μέλλον, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις σκέψεις μου. Mm-hmm. Κύριε Γιαννακόπουλε, κάποιος ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο στην Ελλάδα, και μιλάμε σε κορυφαίο επίπεδο και μιλάω για τον μπάσκετ, πρέπει πάντα να βάζει χρήματα στην ομάδα του? Δηλαδή, αυτές οι ομάδες, σε αυτό το επίπεδο, οι ανάγκες τους είναι τέτοιες που ο πρόεδρος αναγκαστικά, όσο καλά και αν πάει η ομάδα, θα βάλει το χέρι στην τσέπη? Δυστυχώς στον χώρο του μπάσκετ είναι έτσι διαμορφωμένη η διοργάνωση, η Ευρωλίγκα, όπου τα έσοδα μάλλον δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν το προϊόν, τα έσοδα είναι πενιχρά και αναγκαστικά πρέπει κάθε χρόνο να βάζεις χρήματα. Αυτό το οποίο σας οδήγησε σε αυτή την μετοπική σύγκρουση με την ηγεσία της Ευρωλίγκας, ποιο ήταν ακριβώς? Καταλαβαίνω ότι αισθανθήκατε ότι ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έφερνε πολλά έσοδα σε αυτή τη διοργάνωση, δεν είχε την αντιμετώπιση που το αξίζει. Θα σας πω, πρωτίστως είναι αυτό που σας είπα. Δεν πιστεύω ότι έχουν αξιοποιήσει, δεν έχουν κεφαλαιοποιήσει το προϊόν. Είναι μια πολύ κλειστή λίγκα, όπου δεν μπορούν να μπουν ομάδες, δεν μπορούν να βγουν ομάδες, οι χορηγοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ποτέ. Τώρα, δύο σημαίες του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια, ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης, είναι στην προσπάθεια να αναλάβουν και να τρέξουν την ομάδα. Θέλω να πείτε τη σχέση σας με αυτούς τους ανθρώπους, είναι άνθρωποι σημαίες του Παναθηναϊκού, και αν πιστεύετε ότι έχουν τη δυνατότητα να την τρέξουν, να τα καταφέρουν? Το είπατε και μόνο σας. Είναι οι σημαίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τα μέσα και τα έξω τον Παναθηναϊκό. Ο Φραγκίσκος είναι κοντά μας από το 1990, αν θυμάμαι καλά. Ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης πάρα πολλά χρόνια. Έχουν την εμπειρία και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουν στο έργο τους. Είναι μια κακή χρονιά για τον μπάσκετ αυτή η οποία ζούμε. Τα γήπεδα είναι άδεια.
η πανδημία έχει διώξει τον κόσμο αναγκαστικά από τα γήπεδα. Ζούμε επίσης σε χρόνια κρίσης, τα έσοδα είναι λίγα. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, αντιλαμβάνομαι, και η φετινή για τον μπάσκετ. Για όλο τον παγκόσμιο αθλητισμό, δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, ούτε μόνο για τον μπάσκετ. Είναι όλα τα αθλήματα και όλες οι ομάδες ανά τον κόσμο. Αυτή η σύγκρουση με τους οργανωμένους οπαδούς στην οποία ήρθατε δεν είναι πρωτοφανή στην Ελλάδα. Υπό την έννοια και άλλοι πρόεδροι ομάδων και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχουν συγκρουστεί με τους οργανωμένους οπαδούς. Η διαπίστωση είναι ότι αυτό το πράγμα ποτέ δεν προχωράει. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση. Το άθλημα όμως, είτε είναι μπάσκετ είτε είναι ποδόσφαιρο, δεν καθαρίζει ποτέ. Τι συμβαίνει με αυτό που λέμε οργανωμένοι οπαδοί, και γιατί κανείς δεν μπορεί να καθαρίσει αυτό το πράγμα, ώστε αν θέλετε να φύγει και η βία από το κομμάτι του αθλητισμού. Δεν είναι κόντρα με τους οργανωμένους οπαδούς. Οι οργανωμένοι οπαδοί είναι χιλιάδες. Το βιώνω σε καθημερινή βάση στον δρόμο, όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει σεβασμός. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό και στις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν καπηλευτεί αυτό που λέγεται θύρα 13, θύρα 7, θύρα 21 ή το οτιδήποτε, κάνοντας άλλα πράγματα στη ζωή τους και με διαφορετικούς σκοπούς προσπαθούν και εκμαυλίζουν τους ανθρώπους που έχουν από κάτω τους. Τι είναι αυτό που σας έφερε σε ρήξη με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως που έτρεχε η οικογένειά σας την ομάδα, κάπου μέσα στη μέση υπήρχαν και αυτοί. Γινόντουσαν πράγματα. Τι είναι αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι, αν θέλετε. Θα σας πω, γινόντουσαν πράγματα με τα οποία δεν ήμουν σύμφωνος. Εγώ δεν μπορώ να είμαι σύμφωνος με το να σπάνε τις πόρτες ή να χτυπάνε παιδιά και οικογένειες και να τους παίρνουν το ειστήριο για να το πουλήσουν μετά στη μαύρη αγορά. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ομάδα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έλεγα να τους δώσουμε δωρεάν ειστήρια, να ανοίξουμε κάποια θύρα. Όχι όμως να χτυπάνε τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Πώς καθαρίζει αυτό τον αθλητισμό, κύριε Γιαννακόπουλε, πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το φαινόμενο? Εσείς το ζήσατε από μέσα, φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Αν υπάρχει βούληση από την πολιτεία, σίγουρα υπάρχει και ο τρόπος. Η πολιτεία πάλι λέει ότι αν υπάρχει βούληση από τις ομάδες, δεν ξέρω τώρα πού είναι η αλήθεια σε όλο αυτό, εσείς το έχετε ζήσει από μέσα, μπορεί να γίνει. Και πολλές φορές ακούτε και υπουργούς που λένε, ορίστε, αυτούς τους οπαδούς στην ουσία τους στηρίζουν και τους υποστηρίζουν και τους φέρνουν στο γήπεδο και τους κανακεύουν οι πρόεδροι των ομάδων. Το έχετε ακούσει? Μα το είπατε και μόνος σας. Δεν είμαι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος έχει προσπαθήσει να βρει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Άρα, αν είχε τη διάθεση η πολιτεία, θα την είχε βρει τη λύση. Αυτό στον Παναθηναϊκό έφτασε σε ένα εκρηκτικό σημείο με κάποιους λίγους ανθρώπους. Είδαμε πλάνα και είδαμε πριν από λίγους μήνες ανθρώπους να φτάνουν έξω από το σπίτι σας. Και αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι κατακριτέα και ήταν ένας και από τους λόγους ο οποίος είπα ως εδώ και μη παρέκει. Έχει κλείσει αυτή η ιστορία από την πλευρά σας με αυτούς τους ανθρώπους? Έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση? Έχει τελειώσει αυτή η βεντέτα, αν μπορούμε να την πούμε βεντέτα? Δεν έχει υπάρξει τίποτα. Εγώ σας είπα, ο κύκλος με τον Παναθηναϊκό έκλεισε, άρα κλείσανε και όλα αυτά μαζί. Και ήταν ένας λόγος για τον οποίο, αν θέλετε, πρόσθετα αποφασίσατε να φύγετε από τον... Σίγουρα δυσαρεστήθηκα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο μπάσκετ και μεγαλώνει μέσα στο μπάσκετ, προφανώς έχει ζήσει έντονες στιγμές. Αν σας έλεγα να μου πείτε, να πάμε στις καλές στιγμές και να μου πείτε την πιο όμορφη στιγμή που εσείς θυμάστε να έχετε ζήσει ως πρόεδρος αυτής της ομάδας, ποια θα μου λέγατε? Ως πρόεδρος. Θα σας πω δύο στιγμές. Η πρώτη στιγμή είναι το 1996, όταν καταφέραμε και κάναμε περήφανη όλη την Ελλάδα φέρνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό. Και ως πρόεδρος πρέπει να είναι το πρώτο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που έγινε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι σας ένιωθε να νιώθετε ωραία και να συγκινήσετε λόγω του πατέρα σας, έτσι? Βέβαια. Το πρόεδρε το συνηθίσατε στη ζωή σας, το βάλατε. Στην Ελλάδα λένε όλοι πρόεδροι είμαστε κάπως. Αυτό στην Ελλάδα όλοι λένε πρόεδρε και γυρίζει μισή Ελλάδα, άρα αναγκαστικά. Σας αρέσει το πρόεδρε? Το πρόεδρε μου αρέσει. Και στην εταιρεία σας πρόεδρος είστε. Φαντάζομαι ότι και εκεί πρόεδρο μπορεί να σας λένε. Δεν ξέρω, οι συνεργάτες σας ή τίποτε άλλο. Αλλά είναι μια λέξη την οποία σε κάποιους αρέσει. Προτιμώ το Δημήτρης. Κλείνει ένα κεφάλαιο τώρα σε αυτό το οποίο λέμε Παναθηναϊκός με την αποχώρηση τη δική σας. Για πολλούς κλείνει και ένα κεφάλαιο σε αυτό που λέγεται μπάσκετ, υπό την έννοια ότι αυτό το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν δίσταζαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να ξοδέψουν πολλά χρήματα για να έρθουν τρόπαια, χωρίς να σκέφτονται το πώς θα το πάρουν πίσω, μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, δεν το βρίσκει κανείς πλέον στα αθλήματα. Ενδεχομένως το 2020 με την κρίση που υπάρχει με την πανδημία και με όλα τα προβλήματα, ίσως όχι. Αλλά αν κοιτάξει κάποιος ανά τα χρόνια, όλες οι ομάδες, παλιότερο Ολυμπιακός και το Γουλανδρί, στο ποδόσφαιρο έκανε μια κοιλιά, βρέθηκαν άλλοι πρόεδροι. Στον Παναθηναϊκό το ίδιο. Δεν νομίζω ότι οι σύλλογοι ποτέ σταματάνε. Είναι πάνω από πρόσωπα.
Είναι αλήθεια αυτό το νούμερο το οποίο άκουσα, το είχατε πει και στην συνέντευξη τύπου, ότι η οικογένειά σας έχει ξοδέψει 450 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την ομάδα? Ούτε ο πατέρας μου ούτε εγώ ποτέ μπήκα στη διαδικασία να μετράω χρήματα. Απλά κάποια στιγμή, όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, ένας πολύ στενός συνεργάτης του πατέρα μου, ο Μιχάλης ο Γιουργαντής, που τα κρατούσε τότε, μου λέει: Δημήτρη, έχεις καταλάβει, μου λέει, ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων ήταν 450 εκατομμύρια και ότι είχατε βάλει από την τσέπη σας 450 εκατομμύρια. Η αλήθεια είναι ότι ανατρίχιασα όταν το άκουσα αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ποια ήταν η αντίδραση αυτό? Τι να σας πω, να σας πω ότι είναι ψέμα? Δεν είναι, είναι η αλήθεια. Το κρατάω αυτό, βάλτε μια τελεία. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο πατέρας μου πάντα πήγαινε στο γραφείο πρώτος από όλους. Κάθε πρωί έβρισκα ένα αυτοκόλλητο, απαγορεύεται το κάπνισμα έξω από το γραφείο μου. Το κατέβαζα. Στην πόρτα σας? Στην πόρτα μου, ναι, πάντα. Μόνο στη δική μου. Στην πόρτα μου, και κάθε πρωί το κατέβαζα. Το επόμενο πρωί ήταν πάλι στη θέση. Είδαμε πλάνα μέσα από το γήπεδο. Είδαμε στιγμές χαράς, είδαμε τρόπαια, είδαμε αγκαλιές, είδαμε παίχτες, είδαμε και εκρηκτικές στιγμές. Από το λίγο που σας γνωρίζω, είστε ένας πάρα πολύ ευγενής και ήσυχος άνθρωπος. Πότε είναι αυτό που λέμε στραβώνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εκρήγνεται? Πάντα προσπαθείς για το καλύτερο. Όταν νιώθεις ότι αδικείσαι, θα το αντιμετωπίσεις. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, το γήπεδο είναι ένα μέρος όπου το αίμα βράζει. Άρα, καμιά φορά κάνεις και κάποια πράγματα που ενδεχομένως γυρίζοντας το βράδυ στο σπίτι τα μετανιώνεις. Έχετε μετανιώσει για πράγματα τα οποία συνέβησαν μέσα στο γήπεδο και τα οποία, με την ψυχραιμία που συζητάμε τώρα, δεν θα συνέβαιναν? Πάρα πολλά. Νομίζω θα χρειαστούμε 10 εκπομπές για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αν σας έλεγα να διαλέξετε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά έτσι θέλατε να το διαγράψετε? Δεν θα σταθώ σε ένα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ έτσι να επιλέξω ένα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο οικογένεια Γιαννακόπουλου Παναθηναϊκό μαζί για να το συγχρονιάσουμε. Με χαρά. Παναθηναϊκός είναι η ζωή μου και θα είμαι ευτυχής να βλέπω καθημερινά τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει ένα σκαλί ακόμη παραπάνω. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γεμάτη από τίτλους, διακρίσεις και από κορυφαίους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του NBA. Όμως όταν μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Παναθηναϊκό, το όνομα Παύλος Γιαννακόπουλος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μαζί του. Έχοντας χτίσει την αυτοκρατορία του φαρμάκου στην Ελλάδα το 1971 με τη δημιουργία της Vianex, ένα χρόνο αργότερα ο Παύλος και ο αδελφός του Θανάσης αρχίζουν να ασχολούνται με τη μεγάλη τους αγάπη, τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, θα έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου το 1987, όταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος των ερασιτεχνικών τμήματων του Συλλόγου. Το καλοκαίρι του 1992 υπήρξε κομβικό για την εξέλιξη αυτού του ταξιδιού. Έχοντας μείνει η ομάδα εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1967, ο Παύλος αναλαμβάνει δράση. Η ομάδα μπάσκετ αυτονομείται ως επαγγελματική υπό τη διοίκηση του Παύλου Γιαννακόπουλου σε συνεργασία με τον αδελφό του Θανάση. Ήταν η αρχή ενός ονειρικού ταξιδιού επιτυχιών και παγκόσμιας αναγνώρισης που θα οδηγούσε σε 6 ευρωπαϊκά κύπελα πρωταθλητριών, σε 13 πρωταθλήματα και 9 κύπελα Ελλάδας. Ένα ήταν το γνώρισμα που είχαν το αντίκτυπο στις τεράστιες επιτυχίες που σημάδεψαν την ιστορία του Συλλόγου. Η τρέλα για την ομάδα χωρίς ποτέ να υπολογίζει το κόστος. Αποκτά τον Νίκο Γκάλη που σηματοδοτεί την αναγέννηση του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ τόσο σε αθλητές όσο και προπονητές. Παναγιώτης Γιαννάκης, Στόγιαν Βράγκοβιτς, Μπάιρον Σκοτ, Ντόμινικ Βίλκινς, Ντέγιαν Ποντιρόγκα, Ζέλικο Ρέμπρατσα, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ραμούνας Σισκάουσκας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Για μένα προσωπικώς, το ήθος είναι κύριο μέλημα. Το καλοκαίρι του 2012 έγινε η αλλαγή εποχής στο δημιούργημά του τον Παναθηναϊκό, μεταβιβάζοντας τις μετοχές του στον γιο του Δημήτρη.
Από όταν ο Παύλος έφυγε από τη ζωή το 2018, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του με τη δημιουργία του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πώς ασχολήθηκε με τον μπάσκετ ο πατέρας σας? Τι ήταν αυτό που τράβηξε στο άθλημα αυτό? Και το λέω γιατί ασχολήθηκε σε χρόνια που το μπάσκετ ήταν ένα άθλημα όχι τόσο διαδομένο στην Ελλάδα όσο το ποδόσφαιρο. Για να γίνεις έτσι ισχυρός παράγοντας, για να γίνεις γνωστός, για να ασχοληθείς με κάτι σημαντικό, ασχολιώσαμε με το ποδόσφαιρο τότε. Ο πατέρας μου ήταν καταρχήν Παναθηναϊκός, μην κοιτώντας αθλήματα ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Προσπαθώντας κάποια στιγμή να πάρει το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού παλιότερα, ανεπιτυχώς, πήγε στο μπάσκετ. Ήθελε να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Τον αγαπούσε τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και Παναθηναϊκός από τα γενοφάσκια του που λένε, έτσι. Ναι, αν και έχω ακούσει ιστορίες ότι πολύ λέει μικρός ήταν Απόλλωνας, αλλά τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι. Εσείς φαντάζομαι γενίτσαρος, δεν μπορούσατε να μεγαλώσετε και να γίνετε κάτι άλλο μέσα στο σπίτι αυτό. Αναγκαστικά. Δεν είχατε και επιλογή, φαντάζομαι. Αναγκαστικά. Και χαίρομαι βέβαια γι' αυτό. Δεν είχατε και επιλογή, το ξαναλέω αυτό. Είδα τώρα, βλέποντας τους θρύλους αυτούς που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, θέλω να ρωτήσω, για σας ο αγαπημένος παίκτης, το δικό σας σύνδαλμα, αν θέλατε, ο άνθρωπος που πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε από τον Παναθηναϊκό, ποιος ήταν? Το μεγαλύτερο όνομα ήταν σίγουρα ο Ντομινίκ Ουίλκινς. Τώρα, το ποιος ήταν ο δικός μου αγαπημένος παίκτης, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Αλβέρτης. Σαν αθλητής. Σαν άνθρωπος, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Μέσα στην καρδιά μου. Γιατί σαν άνθρωπος ο Βράνκοβιτς? Και το λέω αυτό γιατί όλοι βλέποντας τον Βράνκοβιτς, αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο, έτσι, μπορεί να είναι επιφυλακτικοί, να τρομάζουν ότι είναι άγρος, ότι είναι κακός κτλ. Έχω ακούσει, εσείς τον ξέρετε καλύτερα, ότι ήταν ψυχούλα, έτσι. Ψυχούλα, τύχαινε να μένει πολύ κοντά μας τα χρόνια που ήταν στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος με χιούμορ, και αυτός και η γυναίκα του, οικογενειάρχης, ωραίος, με ένας ωραίος τύπος. Η σχέση σας με τον πατέρα σας, πώς ήταν, κύριε Γιαννακόπουλε, και στο αθλητικό κομμάτι? Θέλω να πω, όταν εκείνος ήταν πρόεδρος, φαντάζομαι εσείς νέος από κάτω, το αίμα να βράζει, θα θέλατε να γίνουν άλλα πράγματα ίσως στην ομάδα, θέλατε να δείτε άλλα πράγματα. Πώς το βιώνατε όλο αυτό στην οικογένεια? Και θέλω να ρωτήσω αν το οικογενειακό τραπέζι είχε Παναθηναϊκό και τίποτα άλλο. Η σχέση με τον πατέρα μου ήταν μια σχέση λατρείας από τις δύο πλευρές μέχρι την τελευταία μέρα που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, σε ένα οικογενειακό τραπέζι θα συζητηθούν τα πάντα, λίμον αν δεν συζητιόταν και ο Παναθηναϊκός. Μια σχέση λατρείας, λέτε. Ναι. Είναι και ο μέντορας σας στη ζωή. Δηλαδή... Είναι το είδωλό μου. Είναι το είδωλό σας. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, τι είναι αυτό που θέλατε να έχετε, να κρατήσετε, να πάρετε από αυτόν τον άνθρωπο? Είναι πάρα πολλά. Καταρχήν έβλεπα το πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν με τους εργαζόμενους στη δουλειά. Πάντα το γραφείο ήταν πάνω απ' όλα. Η οικογένεια μπορούσε, και ενώ είχε να ασχοληθεί με 1500 πράγματα στη ζωή του, πάντα έβρισκε χρόνο και για την οικογένεια και για τον Παναθηναϊκό και για τη δουλειά του και με άλλες ασχολίες, με άλλες δραστηριότητες που ασχολείται. Πάντα έβρισκε το χρόνο για όλα. Συμβουλές σας έδινε? Πάντα. Αν σας ρωτούσα έτσι μια συμβουλή που έχετε κρατήσει, τι θα μου λέγατε? Να ακούς τον κόσμο, να λες πάντα την αλήθεια. Γιατί μπορεί, λέει, να στεναχωρήσεις έναν άνθρωπο στην αρχή, αλλά θα ξέρεις ότι μετά που θα το σκεφτεί, θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος πάντα θα μου πει την αλήθεια. Mm-hmm. Και αυτό το έχω κρατήσει μέχρι σήμερα. Μπορεί να λέω πράγματα στα οποία δεν είμαι αρεστός, αλλά πάντα λέω την αλήθεια. Το μπάσκετ αποτελεί παρελθόν, όπως φαίνεται, στην ζωή σας. Εκεί δεν είστε πρόεδρος με την έννοια ότι τρέχετε την ομάδα. Παραμένετε πρόεδρος όμως στον όμιλο των επιχειρήσεων, ο οποίος έχει ως ναυαρχίδα την Vianex, μια πολύ μεγάλη εταιρεία στο κομμάτι του φαρμάκου. Και θέλω να ρωτήσω τι έχετε κρατήσει και εκεί από την οικογενειακή παράδοση, από τον τρόπο που διοικούσε ο πατέρας σας και πώς διοικείτε εσείς? Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην εταιρεία. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα τυπικά απλά πράγματα τα οποία είναι τα έπιπλα. Δηλαδή, αν κάποιος μπει μέσα στο γραφείο μου, είναι ακριβώς το ίδιο γραφείο που είχε ο πατέρας μου. Τα στυλό του είναι εκεί, οι κάρτες του είναι εκεί, τα πάντα είναι εκεί. Δεν έχετε αλλάξει τίποτα στο γραφείο? Τίποτα απολύτως. Απλά έχετε καθίσει εσείς κάτι, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Τώρα, σε επίπεδο, αν θέλετε, έτσι, διαχείρισης, προσπαθώ να ακολουθώ το μοντέλο του, αλλά πάντα προσαρμοζόμενο στις εποχές του 2020. Όλοι μιλούσαν για έναν εξαιρετικά καλό εργοδότη. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε έτσι και μια προσωπική σχέση με τους εργαζόμενους. Για έναν άνθρωπο που ήταν κοντά τους. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς τι αφεντικό είστε? Αφεντικός εισαγωγικά. Μα οι εταιρείες είναι οι άνθρωποι. Τι είναι? Τα μηχανήματα είναι, τα ντουβάρια είναι, τι είναι? Οι άνθρωποι είναι που κάνουν τις εταιρείες. Και αν δεν έχεις μια καλή σχέση με τους ανθρώπους, δεν μπορεί να πάει καλά μια εταιρεία. Ποια είναι η σχέση σας λοιπόν με τους ανθρώπους?
Η σχέση με τους ανθρώπους είναι σε καθημερινή βάση να ρωτήσω κι εγώ αν έχουν κάποια προβλήματα, να προσπαθήσω να σταθώ δίπλα τους όπου μπορώ, να τους ακούσω τις συμβουλές τους, γιατί οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια με τον πατέρα μου. Υπάρχουν φορές που τους ρωτάω τι θα έκανε ο Παύλος αυτή τη στιγμή, τι θα έκανε ο πατέρας μου σε μια τέτοια περίπτωση. Α, το σκέφτεστε αυτό. Βεβαίως. Λειτουργεί δηλαδή πάντα έτσι ένα φίλτρο μέσα σας, τι θα έκανε ο πατέρας μου. Ναι, ξαναλέω βέβαια, πάντα βάζοντας και τη δική μου πινελιά ή τις δικές μου ιδέες του 2020. Οι δικές σας ιδέες του 2020, τι είναι σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, και δεν θέλω να μου πείτε στρατηγική της εταιρείας, αλλά τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι πλέον είναι απαραίτητο στο management ενός μεγάλου ομίλου. Και το λέω αυτό διότι παλιά εταιρείες ήταν πολύ προσωποκεντρικές. Υπήρχε ένας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, το αφεντικό που λέγαμε, το οποίο στην ουσία έτρεχε μια μεγάλη εταιρεία μόνο του. Τώρα οι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο των εταιριών λένε ότι πρέπει ο επικεφαλής στην ουσία να μοιράζει αρμοδιότητες, να είναι manager, να έχει έναν εποπτικό ρόλο και να ακούει εκείνους που ξέρουν καλύτερα. Έχοντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο ως πατέρα, που όπως είπατε και εσείς, πρόσωπο κεντρικός, ήθελε όλα να περνάνε από το χέρι του, το ίδιο μοντέλο ακολουθώ κι εγώ. Το κάνετε κι εσείς. Ναι. Δηλαδή, για να γίνει κάτι, πρέπει να περάσει από το χέρι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι άχαρη δουλειά αυτή. Ναι. Τι εννοώ. Τα σοβαρά θέματα, έτσι, ναι, καλά, μιλάμε τώρα για. Είναι άχαρη δουλειά αυτή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε τρόπαια, γύριζε τον κόσμο, κέρδιζε νίκες. Είχε τη μέθη της νίκης. Αυτή τη στιγμή κάνει μια μανατζερίστικη δουλειά. Και θέλω να ρωτήσω αν σας λείπει αυτό το excitement που λέμε και στο χωριό μου, ας πούμε, μιας διαφορετικής πορείας. Θα σας πω. Ο χώρος φαρμακοβιομηχανίας δεν είναι κάτι το οποίο ούτε κατά το φως της δημοσιότητας είναι, ούτε μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Δυστυχώς όμως, λόγω των ετών της κρίσεως, έχουν βάλει οι διάφορες κυβερνήσεις πάρα πολλά μέτρα που αυτή τη στιγμή. Αντί να δημιουργούμε, πηγαίνουμε στο γραφείο να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα που βάζουν οι κυβερνήσεις. Η αίσθηση, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν στον χώρο της υγείας σήμερα και οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά από αυτό που λέγεται πανδημία και κερδίζουν και πάρα πολλά. Είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε κι εσείς. Με λίγα λόγια, είναι κερδισμένες οι φαρμακοβιομηχανίες αυτή την ώρα από όλη αυτή την κρίση που περνάμε. Η φαρμακοβιομηχανία έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία. Οι κυβερνήσεις πήραν όλα τα αντίμετρα τα οποία υπήρχαν στην Ευρώπη, τα πετάξανε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σε μια κατσαρόλα μέσα και μας τα σερβίρανε. Τώρα τελευταία έχουν καταλάβει την ανάγκη του να υπάρχει εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου, αλλά στην ερώτησή σας για το αν η πανδημία έχει παίξει κάποιο ρόλο, δεν έχει παίξει κανένα ρόλο. Γιατί? Γιατί εμείς φάρμακα πουλάμε. Είναι πολύ διαφορετικό το φάρμακο, είναι άλλο η μάσκα, είναι άλλο το αντισηπτικό, είναι άλλο. Τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται κάποιος για να προστατευτεί από, από τον COVID. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Τα κέρδη φαντάζομαι θα έρθουν όταν υπάρχει ένα εμβόλιο και ένα φάρμακο σε όλη αυτή την ιστορία. Τα κέρδη για την κοινωνία θα έρθουν πρωτίστως, αλλά και πάλι αυτά θα ήταν κουτό να λέγαμε ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί να ανακαλύψει το εμβόλιο του κορονοϊού. Mm-hmm. Αυτά είναι οι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες φαντάζομαι ότι θα γίνουν και συμφωνίες σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συζητάμε πάρα πολύ για τα φαρμακοβιομηχανία. Την παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση. Έχει γίνει πολιτικό θέμα, έχει ρίξει κυβερνήσεις, έχει φέρει ανατροπές στο κομμάτι του φαρμάκου. Και θέλω να το πω πώς το αισθάνομαι. Σε πολλούς χώρους υπάρχει η συναλλαγή πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι. Υπάρχει η συναλλαγή μεταξύ κρατικών υπαλλήλων, μεταξύ πολιτικών, αν θέλετε, κτλ. Το κομμάτι του φαρμάκου είναι τόσο βρώμικο όσο έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω καν. Εμείς, σαν Βιανέξ, δεν έχουμε μπει ποτέ σε τέτοιες διαδικασίες και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να γνωρίζω. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Είναι παρεξηγημένος ο χώρος του φαρμάκου. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχει φορτωθεί, αν θέλετε, μια αρνητική δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, την οποία δεν έπρεπε να έχει. Αρνητική δημοσιότητα. Θα σας πω, είναι πάρα πollά τα προβλήματα της φαρμακοβιομηχανίας. Μας έχουν βάλει clawback, μας έχουν βάλει rebate. Αυτή τη στιγμή έχουμε το κράτος ως μεγαλομέτοχο στις εταιρείες μας. Από το 100% το 55-60% γυρίζει στο κράτος μέσα από τα αντίμετρα τα οποία σας είπα. Και αν κάποιος προσθέσει και την εφορία, φτάνουμε να δίνουμε το 90% της κερδοφορίας πίσω στο κράτος. Τη φράση βεβαίως μην τις λυπάστε, τις φαρμακοβιομηχανίες βγάζουν εκατομμύρια, την έχετε ακούσει, την έχετε διαβάσει, είναι έτσι η κατάσταση? Αυτό δεν χρειάζεται, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να πάρει τους ισολογισμούς. Κάποτε μπορούσε να υπάρχει ένα ποσοστό κέρδους της τάξης του 20-25%, πλέον δουλεύουμε για 1 και 2% λιγότερο από τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, που δεν είναι εύκολη κατάσταση για τις εταιρείες, και σε αυτήν την συγκυρία, εσείς έχετε αναλάβει να τρέξετε τώρα την εταιρεία τη Vianex. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι τα αποτελέσματα, για να δούμε και τι προκύπτει με τη νέα διοίκηση, με Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο.
Θα σας πω, ανέφερα και νωρίτερα, έχουμε υποστεί μειώσεις τιμών αλλεπάλληλες όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα αντίμετρα. Η χρονιά ρεκόρ της Διανέξ ήταν το 2009, όπου είχαμε φτάσει να έχουμε 380 εκατομμύρια ευρώ πωλήσεις. Το 2017-18 ήταν η χειρότερη χρονιά, είχαμε φτάσει τα 212, φέτος το 19 κλείσαμε με 303 εκατομμύρια και ελπίζω πως, όπως όλα δείχνουν, το 2020 θα είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που θα σπάσει το φράγμα των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα είμαστε πραγματικά απόλυτα ικανοποιημένοι και πιστεύουμε ότι τα καλύτερα έρχονται. Άρα τρόπαια και σε αυτό το κομμάτι, σαν τα μπασκετικά, από ένα σημείο και μετά. Τα τρόπαια στο γήπεδο είναι πολύ μεγαλύτερης συναισθηματικής αξίας. Εδώ είναι το επιχειρήν και προσπαθούμε και εδώ πέρα να είμαστε πρωταθλητές. Τα τρόπαια στο γήπεδο δεν φορολογούνται κιόλας. Όπως το είπατε. Οι Έλληνες έχουν ακριβά ευθύνα φάρμακα σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει. Ότι πληρώνουμε ακριβά τα φάρμακα, υπάρχουν χώρες που το πληρώνουμε φθηνότερα. Είναι φθηνό το φάρμακο, είναι ακριβό το φάρμακο. Η αλήθεια ποια είναι σε όλο αυτό? Υπάρχει διατίμηση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε το μέσο όρο των φθηνότερων τιμών, δύο από την Ευρώπη και μία από την Ευρωζώνη. Άρα η απάντηση είναι ότι έχουμε τα τρίτα πιο φθηνά φάρμακα σε όλη την Ευρώπη. Πείτε μου πόσες φορές σας έχει σταματήσει κάποιος άσχετος στον δρόμο και σας έχει ρωτήσει. Και να σας ολοκληρώσω. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται και όλες από τις παράλληλες εξαγωγές που γίνονται. Mm-hmm. Εμείς παράγουμε, προμηθεύουμε τις φαρμακαποθήκες, προμηθεύουμε τα φαρμακεία και τα λοιπά. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Γιατί τα παίρνουν και τα πουλάνε σε χώρες που είναι πολύ πιο ακριβά. Αυτό είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που πετάνε λάσπη λέγοντας ότι έχουμε ακριβά φάρμακα. Γιατί το ακούτε χρόνια, φαντάζομαι αυτό. Βέβαια. Αλλά δεν ισχύει. Από φάρμακα ξέρετε. Τι εννοώ, δηλαδή, αν σας πω, πονάει το κεφάλι μου, τι να πάρω. Ξέρετε. Λοιπόν, θα πάρετε, τι θα πάρετε. Σας ρωτάνε, υπό την έννοια ότι για να είναι αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος στη Διανέξ, θα ξέρει και από φάρμακα να μου πει: έχω ένα πόνο εδώ, έχω αυτό, τι προτείνεις να πάρω κτλ. Σίγουρα δεν γίνεται να είσαι σε ένα τομέα και να μην γνωρίζεις τουλάχιστον τα βασικά του αντικειμένου σου. Το ξέρετε λοιπόν πάνω κάτω και στο κομμάτι του τι πρέπει να πάρει κανείς έτσι στα βασικά, έτσι. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο που είναι η καθημερινότητά σας. Μας δώσατε την άδεια και καταγράψαμε ένα κομμάτι από αυτήν και να το σχολιάσουμε μαζί. Να το δούμε. Χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, μου να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ενημέρωσέ τους ότι είναι 7.30 ώρα. Εκεί. Καλημέρα. 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 40% λέει σπίτι. Σπίτι, ναι. Τι θα παρατηρήσει κάποιος που θα δει αυτό το βίντεο? Ποιο θα είναι το πρώτο σχόλιο, πιστεύετε?
Να πω εγώ. Αυτός ο άνθρωπος καπνίζει πολύ. Ναι, καπνίζω πολύ. Πώς και έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ζει με άγχος και ζούσε με πολύ περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι το τσιγάρο στη ζωή σας, είναι το αγχολητικό? Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα πει κάποιος, πρόεδρε, είσαι μέσα στα φάρμακα, είσαι σε μια φαρμακοβιομηχανία, ασχολείσαι με το χώρο της υγείας, εσύ τσιγάρο, εσύ θα έπρεπε να μην έχεις τσιγάρο με τίποτα. Τι να σας πω τώρα, να σας πω τη θεωρία μου ότι όλο αυτό ο αντικαπνιστικός αγώνας και ότι κάνει κακό στην υγεία έχει ξεκινήσει από τις εκλογές στην Αμερική όταν ο Μπούς δεν πήρε αυτά που έπρεπε από την Φίλιπ Μόρις. Να μου το πείτε. Μπορώ αυτό. Να το αναπτύξω. Ναι. Να μου το πείτε. Για μένα αυτό. Δεν θεωρώ ότι το τσιγάρο κάνει κακό. Θεωρείτε ότι δεν κάνει κακό, δηλαδή σε αντίθεση με τις έρευνες που διαβάζουμε κατά καιρούς κτλ., ή δεν κάνει τόσο κακό όσο άλλα πράγματα? Εγώ, ό,τι όσο έχω διαβάσει, επειδή ακούω πάρα πολύ κόσμο να μου λέει ότι το τσιγάρο βλάπτει, δεν έχω πιστεί με τίποτα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι έχει ξεκινήσει αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια να εξαφανιστεί το τσιγάρο και να μειωθούν οι καπνιστές? Δεν είναι η προσπάθεια να έχουμε πιο υγιείς ανθρώπους? Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν αυτό. Για μένα θεωρώ ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τις δεύτερες εκλογές του πατέρα Μπούς, όταν δεν πήρε τα χρήματα που έπρεπε από τη Φίλιπ Μόρις. Θα πει τώρα να, Γιαννακόπουλος, μια θεωρία συνωμοσίας. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πού καπνίζετε, ποια είναι έτσι η στιγμή που θα χρειαστείτε ένα τσιγάρο, το πρωί, το μεσημέρι, στο γραφείο, όλες τις ώρες? Όλες τις ώρες. Όλες τις ώρες. Είδα ένα πλάνο, ακόμα και μετά τη γυμναστική. Σας είπα, το τσιγάρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, το αγαπάω, μου αρέσει. Και καπνίζω. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτό το λέει ένας άνθρωπος που είχε ένα πατέρα φανατικό αντικαπνιστή. Ο πιο φανατικός αντικαπνιστής. Θυμάμαι, ο πατέρας μου πάντα πήγαινε στο γραφείο πρώτος από όλους. Ναι. Κάθε πρωί έβρισκα ένα αυτοκόλλητο, απαγορεύεται το κάπνισμα έξω από το γραφείο μου. Το κατέβαζα. Στην πόρτα σας. Στην πόρτα μου, ναι, πάντα. Μόνο στη δική μου. Στην πόρτα μου και κάθε πρωί το κατέβαζα. Το επόμενο πρωί ήταν πάλι στη θέση του. Πότε καπνίσατε για πρώτη φορά? Στα 13. Πότε το πήρε χαμπάρι ο πατέρας σας για πρώτη φορά? Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Καμία φορά δεν έλεγε πράγματα. Πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή το είχε καταλάβει. Και πότε έσκασε όλο αυτό μες στο σπίτι? Θυμάμαι, πρέπει να κάπνισα πρώτη φορά στα 17, στα 18 μες στο σπίτι. Για αντιδράσεις? Ήταν λίγο εκρηκτικές. Ήταν από τους λόγους για τους οποίους τσακωνόσασταν τον πατέρα σας, το τσιγάρο? Μπορεί και ο μόνος. Μπορεί και ο μόνος. Δεν κατάφερα να σας το αλλάξει ποτέ αυτό? Όχι. Περνάει από το μυαλό σας πολιτική? Έχει περάσει πάρα πολλές φορές. Απλά οι απόψεις οι δικές μου είναι τέτοιες που θα με είχαν φάει προτού καν ανακοινώσει ότι κάνω κόμμα. Το άλλο που παρατήρησα στο βίντεο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με την τσάντα στο χέρι, πάει στο ένα γραφείο, φεύγει, πρέπει να πάει στο άλλο γραφείο γιατί έχετε και την άλλη επιχείρηση, το κομμάτι στα media, την DPG. Εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να κάνει το δικό του βήμα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Σας αρέσουν τα μέσα ενημέρωσης, τα media γενικότερα, σαν ενασχόληση? Μ' αρέσουν, αν και θα πω ότι ούτε σχολή δημοσιογραφίας έχω τελειώσει, ούτε δημοσιογράφος είμαι. Καλά, και γιατρός δεν είστε, αλλά είχαμε κάτι να κάνει. Το αντικείμενο δεν το ξέρω καλά. Είναι περισσότερο έτσι επιτελική η θέση μου εκεί πέρα. Δεν ασχολούμαι πολύ, τα νούμερα κοιτάω. Κάποια στιγμή είχα δει ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο του διαδικτύου και έτσι έκανα την προσπάθειά μου εκεί. Τι σας αρέσει στα media? Τι μου αρέσει στα media? Το ότι μαθαίνεις ειδήσεις πρώτος είναι πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι καμιά φορά μπορείς και μαθαίνεις τα πράγματα πώς είναι παρά με το πώς τα παρουσιάζουν. Γιατί πολλές φορές δεν παρουσιάζονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε ή όπως είναι η πραγματικότητα. Είστε ειδησάκιας, είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα καθίσει, ξέρω εγώ, το πρωί να διαβάσει την εφημερίδα του ή να ανοίξει το site και να δει κάτι το οποίο θέλει να διαβάσει και να είναι ενημερωμένος για όλες τις εξελίξεις? Βεβαίως και θα περάσω. Θα κάνω μια γύρα από όλα τα έτσι, μεγάλα και σοβαρά site το πρωί. Mm-hmm. Θα δω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα προσπαθήσω και εγώ να καταλάβω το τι γίνεται στο γίγνεσθε της χώρας. Τι διαβάζετε περισσότερο? Είστε από αυτούς που ξεκινάγα να διαβάζουν τις εφημερίδες ανάποδα από τα αθλητικά στα προηγούμενα χρόνια? Παλιότερα ναι. Παλιότερα ναι. Τώρα πλέον περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Το να είναι κανείς μέσα στα media έχει ωραίες στιγμές, έχει και δύσκολες στιγμές. Και θέλω να ρωτήσω, αν έχετε έρθει σε δύσκολη θέση, για παράδειγμα, να έχετε ρεπορτάζ στα δικά σας τα media για ανθρώπους που είναι γνωστοί σας, που είναι φίλοι σας, και αν έχετε βρεθεί στη δύσκολη θέση να δυσαρεστήσετε φίλους σας μέσα από αυτά? Σας είπα, δεν ασχολούμαι καθόλου με το περιεχόμενο. Δεν είναι το αντικείμενό μου. Σίγουρα θα έκανα λάθη, αλλά προτιμώ να μην ασχολούμαι καθόλου. Δεν έχει τύχει να σας πάρει ένας φίλος σας και να σας πει, βρε Δημήτρη, γράφουν αυτό για μένα, πέσουν να το κατεβάσουν? Έχει τύχει, αλλά σας ξαναλέω, δεν ανακατεύομαι.
Και προκαλώ πραγματικά οποιονδήποτε έχει συνεργαστεί μαζί μου να βγει να πει ότι έχω ασχοληθεί έστω και μία φορά με το να σηκώσω ένα τηλέφωνο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Η απάντηση θα είναι κατέβασέ το στον δημοσιογράφο ποτέ, ή ποτέ, θα είναι ποτέ, φίλε ποτέ. Μου, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Τι σημαίνει DPG? Δημήτρης Παύλος Γιαννακόπουλος. Και στην εταιρεία το όνομα του πατέρα σας. Και το DPG 7000 είναι η πινακίδα σας, ή κάνω λάθος? Είναι η πινακίδα μου σε όλα τα αυτοκίνητα, ναι. Τι σημαίνει DPG 7000? Τι σημαίνει κάτι, είναι, σας λέω, είναι πάλι στα πλαίσια της λατρείας για τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή έτυχε να έχει ένα-δύο αυτοκίνητα με πινακίδες 7000 και θέλοντας πάντα να του μοιάσω, έτυχε και εγώ σε όλα μου τα αυτοκίνητα να έχω επιλέξει να βάλω αυτή την πινακίδα. Σε όλα τα αυτοκίνητα που έχει την πινακίδα με το αρχικό 7000, ναι. Του πατέρα σας. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι μια λατρεία που δεν τη βρίσκει κανείς συχνά. Σας είπα, ήταν μια σχέση δύο ανθρώπων πάρα πολύ δεμένων, αγάπη, λατρεία, σεβασμός. Τι άλλο παρατήρησα στο βίντεο? Γρήγορα αυτοκίνητα. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το πάθος μου. Μου αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Σας αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα να τα οδηγείτε ή σας αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα να τα οδηγείτε και γρήγορα? Το ένα νομίζω φέρνει και τα άλλα. Όχι πάντα. Το λέω αυτό γιατί θα το πω όπως το έχει συμβεί. Με έχετε περάσει στη λεωφόρο Κηφισίας μια φορά. Εγώ έμεινα με το αυτοκίνητο, πίστευα ότι πήγαινα γρήγορα. Ξαφνικά πέρασε κάτι σαν αστραπή από δίπλα μου, πρέπει να σας πω. Και κάποια στιγμή ρώτησα τι ήταν αυτό που πέρασε και μου λέει ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λάθος θα κάνετε σίγουρα. Δεν ήσασταν εσείς, έτσι. Τρέχετε. Τρέχω στα επιτρεπτά όρια. Στα επιτρεπτά όρια πιανού, φαντάζομαι, όχι του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάντα. Τώρα αυτό δεν θα το πιστέψουν πολύ που σας έχουν δει στο δρόμο, ξέρετε. Μάλλον θα ήταν ίδιο οφθαλμαπάτη με αυτή που είδατε κι εσείς. Το πιστεύω. Έτσι, σε αυτή την οφθαλμαπάτη, πώς έχει φτάσει κανείς με το αυτοκίνητο? Στη Γερμανία που επιτρέπονται το να πας ανεξέλεγκτα στους δρόμους, έχω δει και 350 και 370. 350 και 370. Ποιο είναι το αγαπημένο σας αυτοκίνητο? Μόνο Mercedes. Mercedes. Μόνο Mercedes, ναι. Και πάλι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το οικογενειακό αυτοκίνητο αυτό. Και εγώ, από όσο θυμάμαι, και ο πατέρας μου και η θείη μου και όλοι είμαστε. Μας αρέσει. Έχετε έτσι, και εσείς προσωπικά, αλλά και σαν οικογένεια, κάποια πράγματα που δεν αλλάζανε στην πορεία των χρόνων, έτσι? Παραδοσιακή οικογένεια και ακολουθούμε οι γενιές ο ένας τον άλλον. Η μία την άλλη. Αν ρωτούσα. Το τσιγάρο δεν το βάζετε στα κουσούρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Το βάζετε στις συνήθειες τις οποίες στηρίζετε κιόλας. Αν ρωτούσα τα κουσούρια σας, τι θα μου λέγατε? Είμαι τελειομανής. Δεν θα αφήσω κάτι αν δεν το τελειώσω και δεν το τελειοποιήσω έτσι όπως θα θέλω εγώ. Τελειομανής στη δουλειά, τελειομανής στην καθημερινότητα, τελειομανής και με τους ανθρώπους. Σε όλα, σε όλα. Με τους ανθρώπους, με τους φίλους σας? Με τους φίλους μου. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να τους βλέπω όσο θα ήθελα, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις εκεί ξεφεύγουν λίγο. Είναι πολύ διαφορετικό κομμάτι. Όλο αυτό που λέγεται πανδημία, έτσι όπως το ζούμε, γιατί όπως το ζούμε εμείς το ζείτε κι εσείς και εσείς έχετε οικογένεια πίσω σας και φαντάζομαι ανησυχείτε, πώς το ζήσατε? Πώς ζήσατε και το κομμάτι της καραντίνας? Πώς ζήσατε όλη αυτή τη διαδικασία του να σταματάμε να μιλάμε όπως μιλάμε τώρα και για να μιλήσουμε να πρέπει να φοράμε μία μάσκα? Πώς ζήσατε την ανάγκη να βάζετε τις πιτσικό στα χέρια σας, να μην μπορείτε να χαιρετήσετε έναν άνθρωπο έτσι όπως τον χαιρετάγατε? Αυτές όλες τις αλλαγές στη ζωή μας. Όπως όλος ο κόσμος, σίγουρα είναι δυσάρεστο να μην μπορούμε να έχουμε την καθημερινότητα όπως την είχαμε, να πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Τώρα, όσον αφορά την καραντίνα, λόγω και της εργασίας μου που είναι στα φάρμακα, δεν έκλεισε η εταιρεία. Πήγαινα κάθε πρωί στο γραφείο μου γιατί έπρεπε να πηγαίνω και μετά σπίτι, κλεισμένη, οικογενειακά, ωραία. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό που λέγεται πανδημία, καραντίνα και μέτρα. Είναι το μεγάλο θέμα στον πλανήτη ολόκληρο. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο και να σας ρωτήσω κάποια πράγματα γι' αυτό. Να το δούμε, παρακαλώ. Η πανδημία του νέου κορονοϊού COVID-19 με τα εκατομμύρια κρούσματα και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς αποτέλεσε την αρχή ενός παγκόσμιου σοκ. Στην Ελλάδα το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα εμφανίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Αμέσως αρχίζει η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών υγείας από τον Σωτήρη Τσιόδρα. Ψυχραιμία να έχουμε. Στις 5 Μαρτίου είχαμε την απότομη αύξηση των κρουσμάτων με το γκρουπ των 22 προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. Τα πρώτα μέτρα αρχίζουν να εφαρμόζονται στις 10 Μαρτίου και στις 12 ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος. Στις
22 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει γενικό lockdown και την επιχείρηση «Μένουμε σπίτι». Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα χαθεί. Την ίδια στιγμή εικόνες από την Ιταλία και την Ισπανία προκαλούσαν τρόμο. Τα κρούσματα και οι θάνατοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονταν δραματικά. Η έξαρση των κρούσματων την καλοκαιρινή περίοδο έφερε και πάλι την απογευματινή ενημέρωση με τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά. Αν μας ξαναδείτε να κάνουμε καθημερινά ενημέρωση με τον κύριο Τσιόδρα, αυτό θα σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ξανά. Η ανησυχητική αύξηση των κρούσματων έφερε ήδη από το Σεπτέμβριο στην Αττική νέα μέτρα. Την ίδια ώρα οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς εμβολίου βρίσκονται ακόμη σε αγώνα δρόμου. Μεγάλη κουβέντα για τα εμβόλια, μεγάλη κουβέντα για το φάρμακο. Έχουμε ακούσει πάρα πολλούς ειδικούς, έχουμε ακούσει λοιμοξιολόγους. Το ζείτε αυτό από μέσα και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα εμβόλιο και τι χρειάζεται για να βγει ένα φάρμακο. Φαντάζομαι σας έχουν ρωτήσει πολλές φορές, Δημήτρη, εσύ τι εκτιμάς, πότε θα έχουμε ένα εμβόλιο, πόσο ασφαλές θα είναι αυτό και πότε θα έχουμε ένα φάρμακο. Τι εκτιμάτε γι' αυτό? Ακούμε ότι υπάρχει εμβόλιο από τη Ρωσία, ακούμε ότι γίνονται προσπάθειες στην Κίνα, από την Αμερική. Τώρα το γεγονός ότι ένα εμβόλιο το οποίο θα βγει ενδεχομένως να μην έχει περάσει όλες τις κλινικές μελέτες που θα πρέπει, αυτό το κάνει να είναι λίγο έτσι επίφοβο. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να δούμε καταρχήν τι θα υπάρξει. Ακούσαμε ένα Bill Gates να λέει ότι μέσα στο 2021 θα έχει εξαφανιστεί εντελώς ο ιός. Μακάρι να είναι έτσι. Αυτούς οι οποίοι είναι σε μια γραμμή που λένε δεν υπάρχει ιός, είσαι ομοσιολόγοι, αρνητές της μάσκας, να μην φοράμε μάσκες κτλ. Εσείς βλέπω ότι τηρείτε τα μέτρα και τα τηρείτε και στο γραφείο σας, τα τηρείτε και στην καθημερινότητά σας. Πώς τους βλέπετε, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να βλέπουμε γύρω μας θανάτους, να βλέπουμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και να μην μπορούμε να πιστούμε ούτε μεταξύ μας, ας πούμε, ότι όλο αυτό το πράγμα υπάρχει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Εδώ υπάρχουν κινήματα που λέει μην εμβολιάζεις τα παιδιά σου και ξαφνικά έχουμε δει ασθένειες οι οποίες είχαν εξαφανιστεί για δεκαετίες να επανέρχονται. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Φοβάστε. Το λέω αυτό γιατί αυτό το πράγμα φαίνεται ότι μπορεί να χτυπήσει τον οποιοδήποτε. Μπορεί να χτυπήσει εμένα, εσάς, την οικογένειά μας, τους ανθρώπους γύρω μας. Φοβάστε για όλο αυτό που συμβαίνει? Βεβαίως και φοβάμαι. Βεβαίως και φοβάμαι. Θα ήμουν κουτός να μην φοβάμαι. Πώς θα τελειώσει όλο αυτό? Πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει όλο αυτό? Αν το ήξερα αυτό. Τι να σας πω. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα εμβόλιο, θα εμβολιαστούμε όλοι και θα μπορέσει να εξαφανιστεί όπως εξαφανίστηκαν και άλλες ασθένειες στο παρελθόν. Μας φέρνει διδάγματα αυτό ως χώρα. Μας φέρνει διδάγματα και για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν και για πράγματα που θα έπρεπε να μην συμβαίνουν. Για παράδειγμα, στη δύσκολη, στη στραβή, αποδείχθηκε ότι ούτε μάσκες δεν φτιάχνουμε σε αυτή τη χώρα και χρειάστηκε στην αρχή, στα δύσκολα, να εισάγουμε μάσκες από το εξωτερικό και να παρακαλάμε κιόλας, έτσι. Μα γι' αυτό και πρέπει κάθε χώρα να έχει δική της παραγωγή, να μπορεί τουλάχιστον σε κάποιους βασικούς τομείς να στέκεται πάνω στα δικά της πόδια και να μην περιμένουμε το αν ένα εργοστάσιο στην Κίνα ή στην Ινδία θα μπορέσει να μας εξυπηρετήσει. Καλό είναι να μπορείς να αγοράσεις κάτι πιο φθηνό, αλλά θα πρέπει όμως σε μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή που ήρθε τώρα να μπορούμε να έχουμε επάρκεια σε βασικές ανάγκες. Έτσι. Για σας τώρα, τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία, δηλαδή αν αφήσει κάτι όλη αυτή η υπόθεση που λέγεται πανδημία, κορονοϊός? Ένα μάθημα για όλους μας ποιο θα είναι? Κάποιοι λένε ότι μάθαμε ότι τελικά δεν είμαστε καθόλου ατρόμητοι, ισχυροί και ασφαλείς όσο πιστεύαμε ως άνθρωποι και ως πλανήτης, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Βλέπουμε ανθρώπους σε εφηβική ηλικία να πεθαίνουν, βλέπουμε ηλικιωμένους. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει. Αλλά αυτό νομίζω πως πρέπει να γίνει ένα μάθημα στις διάφορες κυβερνήσεις, οι οποίες το έχουν καταλάβει, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση και σε άλλες χώρες, ότι πρέπει να υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Πρέπει να υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Και φαντάζομαι όχι μόνο στις μάσκες, αλλά σε βασικά πράγματα, ώστε να μπορεί κανείς στη δύσκολη, στη στραβή. Μα αυτό ακριβώς εννοώ. Mm-hmm. Αυτό εξηγούσαμε κι εμείς μια δεκαετία τώρα που περάσαμε όλα αυτά τα δύσκολα μέτρα στη φαρμακοβιομηχανία. Και τους εξηγούσαμε, θα έρθει η μέρα που δεν θα μπορείτε να έχετε φάρμακα. Θα έρθει κάποια δύσκολη περίπτωση, όπως αυτή της πανδημίας, και δεν θα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Με όλα αυτά τα μέτρα που έχει περάσει η φαρμακοβιομηχανία, κανονικά θα έπρεπε πολλές εταιρείες να έχουν κλείσει, να έχουν απολύσει κόσμο και αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Mm-hmm. Και δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα μπράβο από κανέναν. Δεν διώξαμε, δεν μειώσαμε. Κρατήσαμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές σε αυτό το πάρα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον και αυτή τη στιγμή έρχονται και λένε σας έχουμε ανάγκη. Αυτά θα έπρεπε να τα έχουν σκεφτεί νωρίτερα.
Σας είχα ακούσει τότε στη Βουλή, ήσασταν ιδιαίτερα επικριτικός με τους πολιτικούς. Και είδα και ένα πράγμα που είχατε γράψει πρόσφατα στο Instagram, σε μια ερώτηση. Μήπως να κατέβαινε στην πολιτική, και η απάντηση ήταν έτσι με αυτά που βλέπω γύρω μου, μήπως γίνει και πολύ σύντομα. Περνάει από το μυαλό σας πολιτική? Έχει περάσει πάρα πολλές φορές. Απλά οι απόψεις οι δικές μου είναι τέτοιες που θα με είχαν φάει πρωτού καν ανακοινώσει ότι κάνω κόμμα. Να ρωτήσω λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι τόσο ακραίες απόψεις, τις οποίες αν τις εξέφραζε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα γινόταν τέτοιος χαμός, ας πούμε, που θα κινδύνευε και η ζωή του? Σας είπα, θα προτιμούσα να τις κρατήσω για τον εαυτό μου, γιατί αν τις εκφράσω θα έχουμε δυσκολίες. Ωραία, τότε να το ρωτήσω εγώ και εσείς μου απαντάτε ό,τι θέλετε. Πολιτική άποψη φαντάζομαι έχετε, δηλαδή είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τις εξελίξεις τις πολιτικές. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κρατάει ένα χρόνο, είχαμε μια άλλη κυβέρνηση πιο πριν. Ποιος πιστεύετε ότι τα έχει πάει καλύτερα? Και θα το πω και πάρα πολύ απλά, Τσίπρας ή Μητσοτάκης? Τσίπρας ή Μητσοτάκης? Ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος ήταν εντελώς μόνος του. Δυστυχώς το περίγυρός του δεν ήταν τέτοιος που να μπορέσουν να τον αφήσουν να κάνει, να παράξει ένα έργο. Από την άλλη, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατά στελέχη δίπλα του. Ειδικότερα η στενή του συνεργάτη είναι εξαίρετη. Ο ίδιος έχει επιλέξει ένα μοντέλο διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, το οποίο θεωρώ ότι μόνο έτσι θα μπορούσε η Ελλάδα να προχωρήσει και να διορθώσει κάποια πράγματα. Βέβαια, ο λογαριασμός πάντα είναι στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Καλά λόγια και για τους δύο. Κάνετε για πολιτικός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ψάχνετε την ισορροπία ανάμεσα. Δεν ψάχνω την ισορροπία, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Να ρωτήσω, τι ψηφίζετε? Τι ψηφίζω? Δεν τρέπομαι να σας πω ότι τελευταίες εκλογές δεν είχα ψηφίσει. Η μοναδική φορά που ψήφισα ήταν το 2015. Γιατί υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε είχε εξαγγείλει με έβρισκε απόλυτα σύμφωνο. Αυτός ήταν ο Πάνος ο Καμένος, που δυστυχώς όμως απεδείχθη ότι ήταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων και από αυτά που περιμέναμε. Άρα ήσασταν αντιμνημονιακός εκείνη την εποχή. 100%. Πώς πιστεύατε ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε ξεπεράσει την κρίση τότε? Και να πάμε σε πράγματα που δεν είναι τόσο ακραία ώστε να έχουμε προβλήματα, ας πούμε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια επιχείρηση, και μια επιχείρηση που αν για παράδειγμα αλλάζαμε νόμισμα θα είχε τα δικά της θέματα, ή φαντάζομαι ότι και εσείς τα capital controls δεν περάσατε ωραία ως εταιρεία, την ίδια ώρα λέει ότι είμαι αντιμνημονιακός. Θα σας απαντήσω με δύο λέξεις: παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή, βασίζεσαι στα δικά σου, στις δικές σου δυνατότητες. Τι θα πάθαινε η Vianex αν αλλάζαμε νόμισμα? Σίγουρα η εταιρεία θα είχε προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κοιτάω την εταιρεία, κοιτάω τη χώρα. Απαντώντας στο ερώτημά σας. Θα μπορούσαμε να το έχουμε περάσει αυτό, λέτε? Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό που μου λέτε σήμαινε δραχμή εκείνη την εποχή, έτσι? Σήμαινε δραχμή. Απαραίτητα δεν σημαίνει δραχμή, όχι. Ωραία, να το πούμε λοιπόν. Θα πηγαίναμε σε μια σύγκρουση, θεωρείτε, με την Ευρώπη. Από την οποία τι θα κερδίζαμε ή πού θα κατέληγε για σας αυτό? Το πού θα κατέληγε δεν ξέρω, απλά θεωρώ ότι τότε θα έπρεπε να. Τότε ήταν η σωστή απόφαση. Άρα λοιπόν, αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ήταν εποχή εκείνη πολιτικός, θα ήταν φουλ αντιμνημονιακός και θα πήγαινε σε μια σύγκρουση. Ναι. Βλέπει κάποιος λοιπόν εσάς που έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό, έχετε μια ισχυρή εταιρεία, ασχολείστε με τα μέσα ενημέρωσης, είστε ένας άνθρωπος που έχει ένα ισχυρό κοινωνικό προφίλ και λέει: να, ο Μπερλουσκόνη της Ελλάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το ανέφερε και νωρίτερα. Τα ήσασταν? Σας λέω, το κομμάτι της πολιτικής είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσανε σαν σκέψεις, αλλά έχει κλείσει αυτή η σκέψη. Και τα κοινά γενικότερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν η πολιτική ως πολιτική είναι κάτι το οποίο σας φαίνεται δύσκολο, όχι με την έννοια ότι είναι δύσκολο, με την έννοια ότι απόψεις σας είναι δύσκολο να περάσουν στον κόσμο. Τα κοινά γενικότερα. Δηλαδή, έκλεισε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, ανοίγει το κεφάλαιο Γιαννακόπουλος δήμαρχος. Όχι. Καταρχήν δεν υπάρχει χρόνος. Απόψεις σας ξαναείπα, έχω για τα πάντα. Από εκεί και πέρα όμως έχω εταιρείες, έχω την οικογένειά μου, έχω την προσωπική μου ζωή. Από την απογοήτευση, όπως είπατε, του 2015 και μετά, ξανά μπαίνουμε σε μια κατηγορία που δεν ψηφίζουμε. Σας είπα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά της. Τώρα τι θα γίνει σε 3 χρόνια. Υγεία να έχουμε, να είμαστε εδώ πέρα να το ξανασυζητήσουμε. Και να σκεφτείτε αν θα πάτε και στην κάλπη. Σας ξαναλέω, πρέπει να δούμε το τι θα ακούσουμε τότε, τι προεκλογικές εξαγγελίες θα υπάρχουν, για να μπορέσω να σας απαντήσω. Για να κλείσω το κομμάτι της πανδημίας. Όλο αυτό φέρνει τη χώρα πίσω σε πολλά πράγματα. Βλέπουμε τι συμβαίνει στον τουρισμό, βλέπουμε τι συμβαίνει στο κομμάτι της ανάπτυξης κτλ. Ανησυχείτε ότι
πάμε σε μια κατάσταση που πάλι ίσως η οικονομία γυρίσει τόσο πίσω που έχουμε ζητήματα, στην καθημερινότητά μας και μπούμε σε μια νέα κρίση, ή πιστεύετε ότι όλο αυτό το ξεπεράσουμε πιο εύκολα από την προηγούμενη κρίση? Είναι δύσκολο βγαίνοντας από μια κρίση και βλέποντας ότι ξαφνικά υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Όταν έρχεται αυτή η πανδημία, σίγουρα σε πηγαίνει πάρα πολλά βήματα πίσω. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, αλλά θα είναι δύσκολα. Αν είχαμε ακολουθήσει τον άλλο δρόμο, για να κλείσουμε και το κομμάτι της πολιτικής, τον δρόμο της σύγκρουσης, πιστεύετε ότι τώρα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στη χώρα, δηλαδή θα είχαμε πάει πιο γρήγορα σε μια ανάκαμψη? Δεν ξέρω αν θα είχαμε πάει πιο γρήγορα σε μια ανάκαμψη, αλλά μακροπρόθεσμα θα ήμασταν πιο αυτοδύναμοι. Θα μπορούσαμε να πατάμε στα δικά μας πόδια, μην έχοντας τόσο πολύ την ανάγκη των ξένων. Αν για παράδειγμα τότε στο δημοψήφισμα το όχι είχε γίνει πράγματι όχι. Ναι. Είχατε ψηφίσει το δημοψήφισμα? Όχι. Όχι. Αν ψηφίζατε, τι θα ψηφίζατε τότε? 5 χρόνια πίσω είναι. Γιατί να πάμε τόσο πίσω? Τώρα πάμε στις δύσκολες προσωπικές ερωτήσεις, σε λίγο μετά το break. Είναι πολύ διαφορετική η ζωή όταν είσαι μόνος σου και δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό ή δεν έχεις κάποιον από πίσω σου. Και είναι πολύ διαφορετικό όταν έχεις παιδιά. Πρέπει να προσέξεις περισσότερο, πρέπει να σκέφτεσαι περισσότερο, πρέπει να σκεφτείς τι παράδειγμα θα τους δώσεις. Πάμε στα πιο απλά και εύκολα και θέλω να ρωτήσω πώς θα περιγράφατε εσείς τον εαυτό σας. Κάποιοι οποίοι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή Ολυμπιακοί, θα πούνε «Α, ο Γιαννακόπουλος που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι εκρηκτικός κτλ». Κάποιοι άλλοι που είναι Παναθηναϊκοί μπορεί να πούνε «Α, ένας άνθρωπος ο οποίος αγκάλιασε την ομάδα, τη στήριξε, έβαλε και τον εαυτό του μπροστά κτλ». Εσείς πώς θα περιγράφετε τον εαυτό σας? Εγώ πώς θα περιέγραφα τον εαυτό μου? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Οι φίλοι σας τι λένε, τι σας λένε? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Έχετε 2-3 ανθρώπους έτσι που πραγματικά τους θεωρείτε πολύ δικούς σας και ακούτε τη γνώμη τους ακόμα και αν αυτή είναι αντίθετη με τη δική σας? Δηλαδή ο φίλος πραγματικά πρέπει να λέει στο φίλο αυτό που νιώθει και ας τον στεναχωρήσει? Μα βέβαια, το να βρεις yes men που να σου λένε ναι στα πάντα είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα σου πούνε και το όχι, θα σου πούνε και τη γνώμη τους, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί σου, αυτοί είναι οι πραγματικοί φίλοι. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι σε αγαπάνε. Έχετε τέτοιους ανθρώπους γύρω σας? Βεβαίως. Νιώθω πολύ τυχερός που τους έχω. Ναι. Και ξεχωρίζετε εκείνους οι οποίοι θα έρθουν και θα σας πούνε τι ωραία που τα λέτε κύριε Δημήτρη μου και τι φανταστικός που είστε σήμερα κύριε Δημήτρη μου και πόσο ωραία τα είπατε και σήμερα κύριε Δημήτρη. Το να καταλάβεις ένα κόλακα είναι εύκολο. Υπάρχουν γύρω. Παντού. Αν σας ρωτούσα πώς χαλαρώνετε, είδα κάποια στιγμή και στα πλάνα ότι υπάρχει ώρα που θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε, να ξαπλώσετε σε ένα καναπέ μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει αυτή η ώρα, η σχέστα που λέμε? Ήλιος, θάλασσα, μουσική. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ήλιος, κολύμπι. Κολύμπι, μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, είναι το στοιχείο μου και οποτεδήποτε έχω τη δυνατότητα προσπαθώ να περνάω χρόνο εκεί. Και μουσική? Η μουσική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, μ' αρέσει, την αγαπάω πολύ και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να μπορέσει να ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τα προβλήματα, να είσαι ήρεμος και ενδεχομένως ίσως να βρίσκεις και τις λύσεις σου. Ναι, τώρα εδώ έχω μπερδευτεί λίγο. Αν ρωτήσουμε δηλαδή τι μουσική σας αρέσει, βλέπω από ελληνικά, λίγο Νότι Σφακιανάκη σε κάποιες περιπτώσεις, είμαι ένας άλλος δώσε παράνοια βλέπω στο Instagram, dance μουσική, πολύ rock and roll. Τι απ' όλα είστε? Αγαπώ όλα τα είδη της μουσικής. Στα μπουζούκια δεν πηγαίνω, δεν είμαι τόσο πολύ της λαϊκής μουσικής, έτσι, των μπουζουκιών, αλλά μου αρέσει όλη η μουσική. Το είμαι ένας άλλος δώσε παράνοια, τι σημαίνει για σας? Τι σημαίνει για μένα? Τυχαίνει απλά να είμαι ένας. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Νίνο. Θεωρώ ότι έχει, ίσως ο καλύτερος Έλληνας στιχουργός. Mm-hmm. Έχει τραγούδια για όλες τις στιγμές. Από το κομμάτι που λέγεται ροκ μουσική, γιατί είστε και στη γενιά που μεγάλωσε με αυτό το κομμάτι, τι θα μου λέγατε? Ροκ δεν ακούω πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα τύχει κάποια στιγμή να την ακούσω κιόλας, αλλά δεν είναι η αγαπημένη μου μουσική. Είμαι περισσότερο της dance και της ηλεκτρονικής μουσικής. Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων είναι συνήθως φιδωλοί στα social media, στο κομμάτι αυτό που λέγεται κοινωνική δικτύωση κτλ. Ίσως επειδή δεν θέλουν να δυσαρεστούν και κανέναν και ίσως επειδή αυτό που είπατε πριν, καλό είναι την άποψή τους να τον κρατούν για εκείνους για να μην κάνουν και ανθρώπους στεναχωρημένους γύρω σας. Εσείς δεν είστε αυτή την κατηγορία. Είστε πολύ ενεργός στα social media. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Γιατί να κρύψω κάτι? Βλέπω κομμάτια της ζωής σας, της καθημερινότητάς σας. Και θέλω να ρωτήσω αν αλληλεπιδράτε με τον κόσμο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, έχετε χιλιάδες ακόλουθους στα social media, φαντάζομαι δέχετε μηνύματα, μπαίνετε στη διαδικασία, προλαβαίνετε να απαντήσετε, να γράψετε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες μέρες στις οποίες υπάρχει κάποιος ελεύθερος χρόνος, ελάχιστος βέβαια, στο οποίο ενδεχομένως ναι, θα απαντήσω και σε κάποια μηνύματα. Αλλά συνήθως όχι, δεν υπάρχει τόσο ελεύθερος χρόνος.
Ο αθλητισμός τι είναι για σας? Ένας τρόπος έκφρασης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αθλείται δεν μπορεί να είναι υγιής, κατά με. Αθλείστε από μικρός, δηλαδή το έχετε βάλει στη ζωή πάντα, σας μέσα. Πάντα. Με μπάσκετ έχετε ασχοληθεί ποτέ? Με κανένα άθλημα δεν έχω ασχοληθεί παραπάνω από ερασιτεχνικά. Μ' αρέσει να πηγαίνω με τους φίλους μου να παίζω και μπάσκετ και box και τένις και οτιδήποτε. Πάντως γυμναστήριο. Το είδα στο καθημερινό πρόγραμμα σχεδόν. Ναι, αφού έχουμε βρεθεί κιόλας και μαζί σε γυμναστήριο. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε βρεθεί κάτι πολύ άγριες πρωινές ώρες. Πώς χαλαρώνετε πέρα από τον ήλιο, θάλασσα και έτσι, μουσική? Είστε ένας άνθρωπος δηλαδή που θα βγει το βράδυ να πιει το ποτό του, είστε ένας άνθρωπος που θα πάει στο σπίτι για να χαλαρώσει με τα παιδιά του? Πώς χαλαρώνετε? Τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά λένε ότι τα παιδιά αλλάζουν τον άνθρωπο. Τον κάνουν να σκέφτεται ότι δεν είναι μόνος του και ότι έχει ευθύνες. Μα εννοείται. Είναι πολύ διαφορετική η ζωή όταν είσαι μόνος σου και δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό ή δεν έχεις κάποιον από πίσω σου. Και είναι πολύ διαφορετικό το να έχεις παιδιά. Πρέπει να προσέξεις περισσότερο, πρέπει να σκέφτεσαι περισσότερο, πρέπει να σκεφτείς τι παράδειγμα θα τους δώσεις. Είναι πολλά. Αυτή την ευθύνη τη νιώθετε? Ναι. Αν κρατάτε εσείς δικές σας συμβουλές στον πατέρα σας, που μου είπατε πριν, τα παιδιά σας από εσάς τι θέλετε να κρατήσουν? Δηλαδή, ποια είναι η βασική έτσι? Το να είναι αληθινή. Είναι αληθινή. Το να μην χρειάζεται ποτέ να φοράνε κάποιο προσωπείο ή κάποια μάσκα. Και δεν εννοώ τη μάσκα του κορονοϊού. Τη μάσκα του κορονοϊού θα τη φοράνε αναγκαστικά έτσι όπως πάει η κατάσταση. Στο σπίτι, ποιος Γιαννακόπουλος είστε? Είστε ο Γιαννακόπουλος ο ήρεμος που συζητάει εδώ μαζί μου σήμερα, ο Γιαννακόπουλος ο παθιασμένος που ίσως βλέπουμε στο γήπεδο, ο εκρηκτικός? Ποιος Γιαννακόπουλος μπαίνει σπίτι? Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί μέσα από διάλογο να εξηγήσει στα παιδιά του ποιο είναι το σωστό, να τους δώσει να καταλάβουν, να τους λύσει απορίες. Όχι εκρηκτικός. Όχι εκρηκτικός τύπος που είδαμε. Αυτό σας είπα, αυτό είναι, βράζει το αίμα μόνο στο γήπεδο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Έξω από το γήπεδο υπάρχει ο εκρηκτικός Γιαννακόπουλος ή ένας άνθρωπος που εκδηλωνόταν εκεί μέσα έτσι και πραγματικά στην υπόλοιπη ζωή σας δεν υπάρχει πουθενά? Ο αθλητισμός αλλοιώνει ανθρώπους. Αλλοιώνει ανθρώπους και χαρακτήρες. Και όχι προς το καλό πάντα, ε? Συνήθως όχι. Αν σας ρωτούσα αν έχετε μεταλλιώσει για συγκρούσεις σας με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί σήμερα να ειδωθείτε και να μην έχετε απολύτως τίποτα. Με τον Βασίλη Σπανούλη, για παράδειγμα, τι θα μου λέγατε? Ο Βασίλης Σπανούλη, η σχέση πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια. Δεκαετίες. Νομίζω υπάρχει αλληλοσεβασμός, υπάρχει αλληλοεκτίμηση για ό,τι κάνουμε ο καθένας στη ζωή μας. Τώρα, αν υπήρξε και μία άτυχη στιγμή, έχει μείνει στο παρελθόν. Θα το δείτε στον δρόμο, το χαιρετήσετε δηλαδή? Εννοείται. Καταρχήν είναι ένας εξαίρετος οικογενειάρχης, έχει 5-6 παιδιά. Άρα δεν θα μπορούσε να μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμώ. Αυτό συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους που είναι στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, έχουν περάσει τους αθλητές. Με ανθρώπους που μπορεί στο γήπεδο να έχετε έρθει σε σύγκρουση, αν τους δείτε στον δρόμο, θα του πείτε γεια σου και όλα καλά. Τον Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, τον Σλούκα, τον έναν τον άλλον. Η αντιπαλότητα κρατάει 40 λεπτά. Είπατε Παπα-Νικολάου, έτυχε και τώρα το καλοκαίρι συγκεκριμένα να είμαστε σε έναν ίδιο χώρο. Mm-hmm. Καθίσαμε, τα είπαμε, πιάμε ένα καφέ μαζί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Με τους Αγγελόπουλους. Με τους Αγγελόπουλους. Τι να σας πω τώρα. Οι κύριοι Αγγελόπουλοι και αυτοί έτσι έχουν χαράξει τον δρόμο τους, έχουν ρίξει πολλά χρήματα στον αθλητισμό, έχουν πετύχει κάποια πράγματα. Ενδεχομένως λιγότερα από εμάς. Από εκεί και πέρα, που καθένας έχει το χαρακτήρα του, επιλέγει την κόντρα ή όχι. Πραγματικά, τώρα που φύγατε από το κομμάτι που λέγεται μπάσκετ, είστε άλλος άνθρωπος. Βλέπω μια πολύ καλή διάθεση και προσέγγιση ακόμα και με τους Αγγελόπουλους, έτσι. Δεν έχω να χωρίσω κάτι εκτός γηπέδου. Mm-hmm. Τελικά, το οτιδήποτε έγινε και με τον Παναγιώτη και με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο ήταν αποτελέσματα πραγμάτων που ξεκινήσανε μέσα στις τέσσερις γραμμές που κανονικά εκεί έπρεπε να έχουν μείνει κιόλας. Γιατί? Γιατί η αντιπαλότητα στον αθλητισμό εκεί είναι, μέσα στις τέσσερις γραμμές. Άρα τώρα που ο Γιαννακόπουλος είναι απλός φιλάθλος, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι στην Α2. Ο Ολυμπιακός ήταν μια επιλογή του που πήγε στην Α2. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω άποψη γι' αυτό. Ως φιλάθλος. Ως φιλάθλος, ο Ολυμπιακός είναι ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ελλάδος. Κανονικά θα έπρεπε να είναι στην Α1. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνανε, που πήρανε ένα τόσο μεγάλο σωματείο και το πήγανε από μόνοι τους στην Α2. Δεν είναι εκεί η θέση του Ολυμπιακού. Τώρα που τελειώνει αυτός ο κύκλος, που έκλεισε αυτός ο κύκλος, θέλω να ρωτήσω αν θα υπήρχε ένα άλλο κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο πραγματικά θα σας ενδιέφερε. Ένα κομμάτι ίσως με λιγότερο ανταγωνισμό, ένα κομμάτι ίσως με λιγότερη ένταση, στο οποίο θα μπορούσατε είτε να επενδύσετε, είτε να στραφείτε και να ενισχύσετε. Στίβος, για παράδειγμα, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία τα οποία ενισχύουμε και σαν οικογένεια και σαν εταιρεία.
γιατί θεωρούμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Και θα μείνει σε αυτό. Βεβαίως. Μα ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε, υποστηρίζουμε ομάδες. Ανεξαρτήτως συλλογικών προτιμήσεων ή οτιδήποτε, έρχονται, ζητάνε υλικά το ένα το άλλο και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Για να κλείσουμε, είναι παρεξηγημένος άνθρωπος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι όπως εσείς το εισπράτετε. Είστε δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί κριτική για πράγματα ενώ δεν θα έπρεπε, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς δέχτηκε την κριτική και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Όταν κάνεις λάθη, οφείλεις να δέχεσαι και την κριτική. Στον δρόμο, τι σας λένε? Στον δρόμο, τι μου λένε? Σας το είπα και νωρίτερα. Πραγματικά βιώνω την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού για οτιδήποτε έχουμε προσφέρει σαν οικογένεια και αυτό με χαροποιεί. Αν σας ζητούσα για να κλείσουμε να μου περιγράψετε τον εαυτό σας και τη ζωή σας με 2-3 λέξεις. Δηλαδή, θα το πω απλώς, έτσι λίγο μακάριο θα ακουστεί. Πώς θέλετε να σας θυμούνται αύριο μεθαύριο? Ως έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να πει την άποψή του. Γιατί έτσι θα έπρεπε να ήμασταν όλοι μας. Και θα τη λέτε πάντα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ που είπατε την άποψή σας εδώ σήμερα. Ελπίζω η πρώτη αυτή εμπειρία στην τηλεόραση να μην ήταν τραυματική. Ευχαριστώ πραγματικά για την εμπιστοσύνη και εύχομαι κάθε καλό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και κάθε επιτυχία εύχομαι στη σεζόν που έρχεται.